φέτος με την ευκαιρία αυτή να μαζευτούμε απόψε, παρόλο που οι μέρες καλοκαίρι με τα πανηγύρια είπαμε, με τους γάμους και τις βαφτίσεις και όλα αυτά δεν μπορούμε να μαζευτούμε, ενώ στην κοπή της πίτας αυτό λέγαμε ότι το χειμώνα από 30 άτομα ήμασταν 80 εδώ μέσα. Εμάς δεν μας πειράζει, είναι 30 χρόνια που θέλουμε φέτος, έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα να γιορτάσουμε και να δείξουμε το σύλλογο προς τα έξω. Οπότε σε αυτές τις εκδηλώσεις ήταν και να κάνουμε και μια συναιστίαση το καλοκαίρι για να μαζευτούν τα μέλη, να παρουσιάσουμε τις δράσεις μας και να πούμε κάποια πράγματα. Με την ευκαιρία επίσης απόψε, στην εκδήλωση εδώ θα βραβεύσουμε δύο αθλητές μας που βγήκαν πρώτοι σε πανελλήνια πρωταθλήματα στη χιονοδρομία και στην αναρρίχηση. Επίσης δύο μέλη υδραυλικά, τα οποία ο ένας δεν παρίσταται βέβαια για οικογενειακούς λόγους, από την ίδρυση του Συλλόγου μέχρι σήμερα είναι ενεργά και συμμετέχουν στο Σύλλογο. Και φτιάξαμε και ένα DVD το οποίο δεν προλάβαμε, η αλήθεια είναι, να ολοκληρώσουμε, που είχε πάρα πολλές δράσεις για να δείτε, και βίντεο και φωτογραφίες με αυτά που κάνουμε. Το πιο τελευταίο, γιατί το καλοκαίρι όταν είσαι σε μια πόλη που είναι δίπλα στη θάλασσα, το μόνο που συνεχίζουμε κάθε Τετάρτη και το έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε 20 και φτάσαμε να είμαστε προχθές 70 συμμετοχές, κάθε Τετάρτη κάνουμε τις ποδηλατοβόλτες μας στην πόλη. Βέβαια αποφεύγουμε να είμαστε μέσα στην πόλη και πάμε στα γύρω-γύρω, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο, ακόμη δεν έχουμε συνηθίσει τα ποδήλατα στην πόλη, οπότε προσπαθούμε να πηγαίνουμε στα τοπικά διαμερίσματα. Ο Σύλλογος ήταν μια χρονιά η οποία πήγε αρκετά καλά, κυρίως γιατί καταφέραμε να το βασικό μας, μετά από 3-4 χρόνια προσπάθεια, να ολοκληρώσουμε τα γραφεία, ένα εγκατελειμμένο πεσμένο κτίριο το οποίο με πολύ προσπάθεια, προσωπική κυρίως, αλλά και κάποιες βοήθειες που είχαμε, το κάναμε λειτουργικό και πλέον εξασφαλίσαμε τη στέγη μας και πιστεύω θα μείνουμε χρόνια εκεί μέσα, γιατί και λιγότεροι να είμαστε τα έξοδα που θα βγαίνουν. Στην χιονοδρομία, παρόλο στις δυσκολίες, καταφέραμε να οργανώσουμε πάλι το τμήμα και να μαζευτούν τα παιδάκια, να έχουμε μια συνέχεια. Στην αναρρίχηση, μετά από κάποια θέματα που είχαμε, συνεχίζεται το τμήμα και έχει μπει σε άλλη βάση. Πιστεύουμε ότι μετά το Σεπτέμβρη θα ξαναμαζευτούν τα παιδιά και θα είμαστε περισσότεροι. Στη δεορυβασία, με το πρόγραμμα που βάζουμε, κοιτάμε και προσπαθούμε να το τηρήσουμε όσο μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι προσπάθειες γίνονται, οι αναβάσεις γίνονται. Ένα που κάναμε φέτος στα πλαίσια των εκδηλώσεων είναι ότι δύο φορές τα ίδια μονοπάτια που έχουμε κάνει στην Όθρη, βγάλαμε τοπικούς συλλόγους και συμμετείχαν αρκετά καλά, μπορώ να πω, οι συμμετοχές την πρώτη φορά ιδίως, με συλλόγους κυρίως από την Ευξηνούπολη και από τον Αλμυρό κάποιοι που ήρθαν από σωματεία. Ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρώσουμε ένα σχέδιο που έχουμε, να βγάλουμε κάποια μονοπάτια και να τα χαρτογραφήσουμε στην Όθρη, γιατί δεν υπάρχει κάτι σε ηλεκτρονική μορφή και είναι ένας από τους στόχους του συλλόγου. Και άλλες εκδηλώσεις που κάναμε επίσης. Μέσα σε μια μέρα, με παιδάκια που ασχολούνται με τον μπάσκετ, κάναμε δίπλα στα γραφεία μας ένα streetball σε πολύ χαλαρή διάθεση, το οποίο για τους μαθητές του δημοτικού και αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ το χαρήκανε. Προγραμματίζουμε ενδεχομένως το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, αν μπορέσουμε, να κάνουμε ένα αγώνα roller ski στον Αλμυρό. Το roller ski είναι προετοιμασία που κάνουν οι αθλητές των βορείων αθλημάτων στο σκι, κάνοντας προπόνηση με τα ρόλερ σε δρόμους, και ίσως τον Οκτώβριο να καταφέρουμε να κάνουμε και ένα φεστιβάλ αναρρίχησης τόσο στην πίστα πρόκειται στο στάδιο, όσο και στα βράχια στους κοφούς. Αν τα καταφέρουμε και αυτά, θα έχουμε ολοκληρώσει μια χρονιά στην οποία, για να τονίσουμε έτσι τα 30 χρόνια του Συλλόγου, θεωρούμε ότι θα είναι όλα πετυχημένα. Καλά τα λέω, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης και περιγραφικά για τις δράσεις και τα γεγονότα του Συλλόγου. Βέβαια φέτος έγινε και επίσης κάτι σημαντικό, ότι με τις εκλογές που είχαμε κάναμε και την τροποποίηση του καταστατικού, το οποίο από ιδρύσεις του Συλλόγου, έχοντας ο αθλητικός νόμος αλλάξει από το 99 και με τις όποιες τροποποιήσεις του, καταφέραμε από το σύνολο των περσινών 120 εγγεγραμμένων μελών να παραστούν στην
στις εκλογές 61 μέλη να τροποποιήσουμε το καταστατικό και πλέον να είμαστε σύνομοι και από αυτή την πλευρά σε όλα στο Σύλλογο. Έχουμε καινούριο ΔΣ, το οποίο αν εξαιρέσω δυο απουσίες αιτιολογημένες, έχουμε, να σας πω τη σύνθεση μιας και είμαστε εδώ, ξεκινώντας από τον αντιπρόεδρο πλέον του Συλλόγου, τον κύριο Μόρφη, τον Πέτρο, από το καινούριο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, ο οποίος επιμιλήθηκε και το βίντεο με τις φωτογραφίες, τον κύριο Ρουσόπουλο, ταμεία του Συλλόγου για ακόμη μία διετία είναι η κυρία Μπόσινα Ειρήνη. Έχουμε έφορο χιονοδρομίας, μέλος που συμμετείχε και πριν, τον κύριο Αναστασόπουλο. Έχουμε έφορο, σύμφωνα με το καινούριο καταστατικό, τα λέω αυτό γιατί έχει γίνει ένας καταμερισμός των αρμοδιοτήτων για να λειτουργήσει καλύτερα ο Σύλλογος. Έφορο αναρρίχησης είναι η κυρία Μπασμπανέλου Ελένη, η σύζυγος του προπονητή μας, του κύριου Μπουκόρου, δεν είναι εδώ γιατί είναι σε αγώνες στα Ζαγοροχώρια. Έφορος εργασίας είναι η κυρία Αγαθή Λαμπροθανάση, από πριν στο μέλος, στο προηγούμενο ΔΣ. Και επίσης έχουμε και έφορο εγκαταστάσεων και υλικών, είναι ο κύριος Ζυγκυρίδης, από το προηγούμενο ΔΣ. Και κάτι καινούριο, γιατί στοχεύουμε να αναπτύξουμε και άλλα αθλήματα εφόσον δεν υπάρχουν στην πόλη, είναι ο έφορος λοιπόν αθλημάτων, έτσι το έχουμε γράψει στο καταστατικό. Δεν παρίσταται για επαγγελματικούς λόγους ο κύριος Ξινός Στέργιος, και εκεί στα λοιπά αθλήματα, εκτός από κάποιες κινήσεις που είχαμε κάνει για την ποδηλασία, κυρίως την ορεινή, κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσουμε τμήμα αντισφαίρησης στο Σύλλογο, γιατί υπάρχει ήδη στον Αλμυρό. Χωρίς να υπάρχει σύλλογος, υπάρχουν ήδη κάποια παιδιά και οι γονείς που θέλουν να συμμετέχουν με τον προπονητή και μέλος του Συλλόγου, τον κύριο Μαντουδιώτη, οπότε μάλλον θα λειτουργήσουμε, θα έχουμε και μια καινούργια δραστηριότητα στο Σύλλογο. Αυτά περί των εκλογών και το καταστατικό. Ο πρόεδρος, ναι, είναι ο υποφαινόμενος για αυτή τη διετία. Ναι, ο πρόεδρος, ναι. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένοι μου το κουρί. Το μετάλλιο, το μετάλλιο. Λοιπόν, αυτά για τουλάχιστον για το Σύλλογο και την πορεία που είχαμε. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μην χρωστάμε, που είναι βασικό για το Σύλλογο, και να βγαίνουν οι όποιες υποχρεώσεις μας από τα αθλητικά τμήματα και τις συνδρομές των μελών, νομίζω ότι έχουμε και συνέχεια. Μακάρι να υπάρξουν κι άλλοι να είναι τόσοι δραστήριοι όσο είναι ο Σύλλογος ο Ρηβατικός, και να διαφημίσουν τον Αλμυρό όσο τα διαφημίσαμε εμείς μέχρι σήμερα, κυρίως όλη την Ελλάδα. Βέβαια να τονίσω ότι, γιατί μου αρέσει να είμαι και ακριβοδίκαιος, επειδή δεν παρίστανται εδώ τοπικές αρχές κλπ, γιατί η συγκέντρωσή μας, η συναιστίαση είναι ανοιχτή σε όλους και δεν προχωρούμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Από το Δήμο έχουμε βοηθηθεί κυρίως όσον αφορά την πίστα της αναρρίχησης και κάποια πράγματα στα γραφεία μας. Θα περιμέναμε όμως περισσότερη βοήθεια κυρίως στις αθλητικές μας εκδηλώσεις και να αντιμετωπιζόμαστε όπως αντιμετωπίζονται πολλά άλλα σωματεία όσον αφορά το θέμα των χορηγιών. Αυτά. Το επόμενο που θέλω να κάνω είναι να τιμήσουμε πρώτα τους δύο αθλητές μας που πρότευσαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και μετά το μέλος που παρίσταται εδώ, που είναι από τα ιδρυτικά και παλιά μέλη. Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, για παρακαλώ. Αθλητής της χιονοδρομίας, ο οποίος πέρυσι βγήκε πρώτος στην κατηγορία των παιδών στον Παρναστό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Χιονοσανίδας, είναι ο Ηλίας Ομιλωνάς. Μία πλακέτα που θα του δώσει ο Σύλλογος για να θυμάται αυτή τη στιγμή στα 30 χρόνια από ιδρύσεώς του για τις αθλητικές δραστηριότητες. Ναι, ρε, παρακαλώ. Έλα, Ηλία. Έλα, μη χάνε. Έλα, μπορώ. Μπράβο, τσάκαλε.
Καλή. Είναι σημαντικές οι στιγμές. Βγάλε καμία, βγάλε τους σημαντικό από ένα σύλλογο με αυτές τις δράσεις να υπάρχουν παιδιά που είναι πρωταθλητές σε όλη την Ελλάδα. Πρόεδρε, το θυμάται έτσι. Ναι, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, ξεχάσαμε και την Αριδαία. Λοιπόν, στην αναρρίχηση, επίσης στα πρωταθλήματα και τρίτος κυπελούχος στο προηγούμενο κύπελο Λευκαδίτη, είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας. Είναι ο μικρότερος ηλικίας της κατηγορίας που μετέχουν στο σύλλογο. Είναι από τις γονείς που είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Δημήτρη, εδώ. Να θυμάσαι τη στιγμή που θα πάμε ψηλά. Λοιπόν, και αυτός ένας πανελληνιονίκης για μας. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια και είναι ο πιο μικρός που την πάτε να κάνει. Ωραία. Ναι, να θυμηθώ ότι την τελευταία φορά που είχαμε κάνει εδώ χορό ήταν πριν 2-3 χρόνια. Τότε βέβαια είχαμε τιμήσει τους δύο μεγάλους χορηγούς που υπάρχουν στο Σύλλογο, που ήταν ο Δήμος Αλμυρού για την οικονομική ενίσχυση που μας είχε κάνει τότε για τα γραφεία και όπως και η εταιρεία εδώ που μας κατασκεύασε την πίστα. Έκτοτε βέβαια αποφεύγουμε να κάνουμε χορούς και τέτοια γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες οικονομικά και δεν θέλουμε να πιέζουμε. Καλύτερα και προσπαθούμε να κάνουμε μια λαχιοφόρο ή να βάλουμε κάτι και να συνδράμε ο καθένας με ό,τι μπορεί, παρά να πιέζουμε τον κόσμο και να το φέρνουμε σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Εδώ τις άλλες με χαλαρή διάθεση ήρθαμε και σε αυτό έχω να πω ότι ναι, για τα 30 χρόνια του Συλλόγου έχουμε κεντήσει ένα μπλουζάκι σε τρία διαφορετικά χρώματα με το κόστος του να ανέρχεται στα 5 ευρώ, αλλά ελεύθερα για να βγάλουμε τα έξοδα της δικαστικής μας γνωμάτευσης θα το πουλάμε 10 ευρώ στα μέλη και σε όλους έξω. Όποιος θελήσει, ελεύθερα μπορεί να πάρει. Υπάρχουν 60 μπλουζάκια για ενήλικες και παιδιά. Ανά πάσα στιγμή τους ζωές πιστεύουμε ότι θα τα δώσουμε, γιατί για το σύλλογο όλοι ζητάνε. Στο τέλος της συγκέντρωσης, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει. Επίσης, να τιμήσουμε λοιπόν τον πρώτο πρόεδρο στην ιστορία του Συλλόγου, ο οποίος τρώει και δεν μας ακούει, τώρα φωνάζω. Τον κύριο Αριστίδη Κουντάρα, παρακαλώ να έρθει εδώ. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη, ουσιαστικά ένας εκ των λίγων που θέλησε να ιδρυθεί ο Σύλλογος και ήταν και ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία του Συλλόγου. Από τότε μέχρι σήμερα είναι ενεργό μέλος, μας συνδράμει κανονικά και φυσικά μετέχει συνήθως στα όργανα, τα παλιά μέλη μετέχουν είτε στις εξελεκτικές επιτροπές είτε στα πειθαρχικά συμβούλια. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι για το γραφείο. Τιμή ένεκεν στο ιδρυτικό μέλος κύριο Αριστίδη Κουντάρα για την προσφορά του στο Σύλλογο. 30 χρόνια έως Αλμυρού και την ημερομηνία. Ευχαριστώ. Κάτι δεν χρειάζεται κάτι. Πρώτα δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Μια παράληψη και για μένα. Χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο που με ανταμείβει. Χαίρομαι πιο πολύ, τώρα βέβαια είναι 30 χρόνια ο Σύλλογος, χαίρομαι πιο πολύ γιατί είναι ο πιο άξιος πρόεδρος που έχει περάσει και από μένα, παρότι ας πούμε είμαι ιδρυτής. Ο Σύλλογος έχει πάει πολύ μπροστά με πρόεδρο τον Χρήστο, βέβαια και το υπόλοιπο συμβούλιο. Όπως σας είπε, έχει πολλές δραστηριότητες. Μέχρι τώρα, όσο ήμουνα εγώ, είχαμε περάσει από πολλά κύματα σαν σύλλογος. Είχαμε μαλώματα, είχαμε εγωισμούς κτλ. Τελικά, είμαι ευχαριστημένος που βρέθηκε ο Χρήστος λοιπόν, και έχει προοδεύσει πάρα πολύ ο σύλλογος. Το εύχομαι και τον ίδιο να συνεχίσει, αλλά και να βρει κάποιον αντάξιον όταν θα αποφασίσει να φύγει για να συνεχίσει ο Σύλλογος, γιατί είναι καλό για την πόλη και γενικά για την επαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Για τον κύριο, ο κύριος Μέσας λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι στον Αλμυρό.
θα του πάω προσωπικά όχι στη πλακέτα του στο γραφείο του. Ορίστε. Είναι επίσης ένα ιδρυτικό μέλος από τα πρώτα μέλη του Συλλόγου, από αυτούς που προχώρησαν το Σύλλογο και συμμετέχει ως σήμερα. Γι' αυτό το λόγο. Για τον κύριο Νίκο Μπέσικο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Βέβαια, μην ξεχάσω παρόλα αυτά να αναφέρω ότι υπάρχει άλλο ένα ιδρυτικό μέλος σήμερα εδώ που μας τιμά με την παρουσία του. Είναι ο κύριος Καλές και δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, τέλος πάντων, να αναφέρω την ιδιότητά του. Είναι και αυτός από τα ιδρυτικά μέλη, αλλά δεν είναι τόσο ενεργός στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρουσία εδώ πέρα. Εύχομαι και ελπίζω να υπάρχουν τα μέλη να είναι ενεργά και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου μας και να έχουμε υγεία και καινούριους ανθρώπους να τους παρακινήσουμε να ασχοληθούν τόσο με τον αθλητισμό όσο και με τον εθελοντισμό που ο Σύλλογος συμμετέχει ως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.